Καλημέρα κύριε Κατσανέβα. Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλε, καλημέρα κύριε Βερίκη. Καλημέρα. Το σχόλιο σας και η τοποθέτησή σας με πολύ χαρά θα την ακούσουμε. Ναι. Κύριε Σταυρόπουλε και κύριε Βερίκη και αγαπητοί ακροατές, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει ένα κύκλωμα δουλεμπόρων στην Ελλάδα που νέμεται πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, πολύ περισσότερα, και το οποίο βρίσκεται πίσω από αυτούς τους ανόητους αφελείς και αγνωστικιστές αριστερούς που δεν έχουν διαβάσει μάθη βέβαια, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι η φιλανθρωπία δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά και οι μετανάστες δεν είναι τίποτα άλλο από προϊόν του καπιταλισμού, του υπεριαλισμού που θέλει να τους εκμεταλλευτεί. Αν διαβάσει λίγο και το κεφάλαιο και τις αποφάσεις της διεθνούς, οι αριστεροί όλοι αυτοί, οι φιλάνθρωποι αριστεροί εισαγωγικά θα το μάθουν. Προφανώς δεν τα έχουν διαβάσει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν αφελείς ρομαντικοί και κοσμοπολίτες κολονακιώτες, οι οποίοι βρίσκονται από όλη αυτή την ιστορία. Πάνω από όλα αυτά είναι οι δουλέμποροι και μέσα τους υπάρχουν δυστυχώς και επιλύσμονες δημόσιοι λειτουργοί, αστυνομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, που τα κονομάνε. Διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που βγάζουν πολύ χρήμα, πάρα πολύ χρήμα, και χρησιμοποιούν όλους αυτούς τους ανθρώπους στην παγκόσμια δυστυχία, η οποία βεβαίως θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα της χώρας. Ποια είναι η θέση σας στο πρόβλημα τους? Ένα προδοτικό της προδοσίας, όπως είναι ο συνασπισμός, όχι κόμμα, από κόμμα, έτσι, έχει οδηγήσει σε αυτή την αστειότητα να έχουν καταλάβει τη νομική, να χρησιμοποιούν το ιερό του ασύλου, που είναι εκεί έχουμε να αποθέσει όλοι μας και εσείς και εγώ και όλοι έχουν αποθέσει την ιστορία μας και τη ζωή μας, να το εκμεταλλεύονται ποιοι? Οι δουλέμποροι. Και να αποθέτουν ένα κομμάτι της παγκόσμιας δυστυχίας, Μαροκινούς, Αλγερινούς, οι οποίοι τι γυρεύουν στην Ελλάδα? Από πού ήρθαν? Φυσικά από την Τουρκία ήρθαν. Υπηρετώντας το γνωστό δόγμα Ζαν, δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο για την Ελλάδα. Θα στείλουμε μερικά εκατομμύρια από εδώ και θα τελειώνουμε. Δυστυχώς. Και έχουμε την κυρία Νταλάρα, η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται, να χειρίζεται το μεταναστευτικό πρόβλημα. Πιο πριν είχαμε τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη να έχουν μεταβάλει την Αθήνα σε Καμπούλ. Επιτέλους, είναι δυνατόν εσείς κύριε Σταυρόπουλος και ο κύριο Βερίκιο να τα συζητάτε αυτά τα πράγματα και ο κύριο Πελεγρίνη να λέει δεν είναι δικό μας θέμα και είναι της πολιτείας? Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα να βγούμε στους δρόμους, κύριε? Όχι, να μιλήσετε στην κοινή λογική. Ρωτήστε τους ακροατές σας τι λένε. Το 95% των ακροατών συμφωνεί με αυτά που λέω εγώ. Φυσικά υπάρχει δυστυχία. Φυσικά υπάρχει τραγωδία παγκόσμια. Ένα δισεκατομμύριο είναι οι λιμοκτονούντες δυστυχείς ανά την Ιφίλιο. Και γι' αυτό ποιος φταίει, η Ελλάδα? Ο παγκόσμιος υπεριαλισμός. Εκεί θα συμφωνήσω με τους γνώστες αριστερούς. Αλλά ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Οι ψωροπόστεδα, κύριε Σταυρόπουλε, κύριε Βερίκη? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτή η κατάληψη της νομικής, η κατάληψη των προπηλαίων, είναι ένα πρόγευμα του τι θα συμβεί στα επόμενα, πολύ επόμενα χρόνια. Έχουμε σήμερα 2 εκατομμύρια μετανάστες. Στην Ελλάδα γεννιούνται κάθε μέρα 600 παιδιά. Μπαίνουν στη χώρα 300, από τα 600 παιδιά η μισή είναι παιδιά μεταναστών. Δυστυχώς. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα, κύριε Βερίκη, να πάτε να κάνετε εκπομπή σε άλλη χώρα. Δυστυχώς λέτε πικρές αλήθειες. Τους συνασπιστές, έτσι. Λένε Ελλάδα και οι συνασπιστές ανατριχιάζουν. Εμένα με συγκινεί αυτή η λέξη. Όπως συγκινεί και όλους που έχουν κανονική λογική μέσα τους, χωρίς υπερβολές, χωρίς υπερπατριωτισμούς και χωρίς ανοησίες. Κύριε Κατσανέβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεστός ο λόγος και πολλές πικρές αλήθειες. Που περιλαμβάνει και πολλές αλήθειες. Πολλές πικρές αλήθειες. Ακούστε τον κύριο Γουρό, ο μόνος που έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Θα πάμε αμέσως μετά. Καλημέρα, κύριε Κατσανέβα.